Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην πώληση μονάδων της ΔΕΗ για να κλείσει η διαπραγμάτευση έχει δημιουργήσει τριγμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του Inside.gr. Καλησπέρα Τέτα. Πραγματικά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι που λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε πώληση μονάδων του ΔΕΗ. Θεωρείται αυτό, θεωρείται ξεπούλημα. Θεωρείται ότι αυτό είναι πλήρης αντίφαση στο όσα είχαμε υποσχεθεί προκλητικά και έρχεται και σε μεγάλη κόντρα και με την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό εκπροσωπείται κυρίως από τον Πάνο Σκουρλέτη, τον πρώην αρμόδιο υπουργό, ο οποίος έχει μια ομάδα στελεχών που είναι κάθετα. Αντίθετα, από την άλλη υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο είναι διατεθειμένο, φαίνεται δεκτικό στο να υπογράψει κάποιες πωλήσεις κάποιων μονάδων της ΔΕΗ προκειμένου να κλείσει συμφωνία. Το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι η πώληση της ΔΕΗ, το ενεργειακό ευρύτερα, είναι ίσως το πιο κομβικό κομμάτι αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία. Είναι, αν περάσει αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει κάποια μορφή πράσινο φως ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο, δεύτερο μεγάλο αγκάθι είναι τα εργασιακά, αλλά φαίνεται ότι αυτά μπορούν να επαναδιαπραγματευτούν με κάποιο τρόπο. Τα φορολογικά έχουν κλείσει. Άρα πλέον το ενεργειακό είναι το κομμάτι που χωρίζει την κυβέρνηση από τη συμφωνία με τους θεσμούς. Έτσι, και η πλευρά Σταθάκη, που είναι αυτή τη στιγμή ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει μια κινητικότητα και μια θέληση προς το να κλείσει η συμφωνία ακόμα και με κάποιον που δεν είναι ακριβώς ό,τι θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής, αλλά είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτή την υποχώρηση. Τώρα από την πλευρά των θεσμών, οι δανειστές στέκονται στο γεγονός ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση η πώληση μονάδων και η μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ σε επίπεδο καταναλωτών. Θεωρούν ότι οι δημοπρασίες ρεύματος τύπου νόμε που έχουν υιοθετηθεί το τελευταίο διάστημα δεν έχουν φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και βάζουν μάλιστα στο τραπέζι την πώληση όχι μόνο παλαιών μονάδων που χρήζουν και ανακαίνησης και υπάρχει ανάγκη χρημάτων προκειμένου αυτές οι μονάδες να αναβαθμιστούν ή να εξυγχρονιστούν, ακόμα και νεότερων μονάδων που αυτό βρίσκεται σε πολύ μεγάλη στεκόντρα και την τοπική κοινωνία. Υπάρχει θέμα δηλαδή και με τους τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, όπου είναι και οι περισσότερες μονάδες προς πώληση, και προφανώς με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Πάντως, η εικόνα μας είναι ότι η όλη υπόθεση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πολύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς αν θέλουμε να πάμε σε κάποια μορφή συμφωνία στο Eurogroup της 7ης Απριλίου, το ενεργειακό είναι κομβικό σημείο και μόνο αν ξεκαθαρίσει θα δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουμε.